Γεια σας και καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Σήμερα θα βάψουμε αυτές τις λαστιχένιες μπότες. Τις είχα αποκτήσει στην Αγγλία πριν από 10 χρόνια περίπου και όπως βλέπετε έχουν πλέον το μαύρο τους στο χάλι. Έχουν γεμίσει ραγίσματα, έχουν αποχρωματιστεί. Αλλά επειδή τις αγαπώ και επειδή έχουν και για μένα συναισθηματική αξία, επειδή ήταν δώρο για τα γενέθλιά μου, αποφάσισα να τις βάψω και να τις δώσω μια παράταση ζωής. Αν η μπότα είναι λασπωμένη και πάρα πολύ βρώμικη, θα την πλύνουμε πολύ καλά και θα περιμένουμε να στεγνώσει. Αν είναι σε σχετικά καλή κατάσταση όπως αυτή εδώ, θα καθαρίσουμε καλά την επιφάνεια με ένα μωρομάντιλο και θα ξεκινήσουμε αμέσως το βάψιμο. Για να βάψω αυτή την μπότα θα χρησιμοποιήσω το χρώμα Dusty Green της Vintage Paint. Παίρνω το πινέλο μου που το έχω υγράνει με λίγο νεράκι και το έχω στραγγίξει. Βουτάω τη μυτούλα μέσα στο χρώμα και ξεκινάω το βάψιμο. Το χρώμα μου απλώνεται πάρα πολύ εύκολα. Εδώ στο κούμπομα, να πω την αλήθεια, δεν θα δώσω πολύ μεγάλη σημασία. Θα το βάψω από πάνω και θα βάψω και τα μεταλλικά στοιχεία. Το μόνο σημείο στο οποίο θα δώσω λίγο προσοχή είναι στο σήμα της Hunter μπροστά, που δεν θέλω να το βάψω, θέλω να το αφήσω. Συνεχίζω λοιπόν και βάφω μέχρι να καλυφθεί όλη η επιφάνεια με το χρώμα μου. Μόλις τελειώσουμε τη μία πλευρά, περιμένουμε περίπου 20 λεπτά για να στεγνώσει και μετά τη γυρνάμε για να βάψουμε και την άλλη μεριά. Αφού αφήσω την μπότα μου να στεγνώσει μετά από δύο χέρια, θα την περάσω με ένα λευκό κεράκι από πάνω. Και ο λόγος που θα βάλω λευκό είναι γιατί η μπότα μου είναι ψιλοκατεστραμμένη και έχει ένα σωρό ραγίσματα πάνω. Και με το λευκό κεράκι θα μπει το χρώμα από το κερί μέσα στα ραγίσματα και από εκεί που πριν φαινόταν σαν ένα κατεστραμμένο, τώρα θα μου κάνει ένα ωραίο εφέ. Φροντίζω το κερί να πάει παντού, γιατί αυτές τις μπότες εγώ τις φοράω έξω, στον κήπο, στη βροχή, οπότε το κερί θα μου προστατέψει το χρώμα και θα προστατέψει και την μπότα. Της έδωσα μια παράταση ζωής. Οι ποτούλες μου λοιπόν είναι έτοιμες, αυτή είναι βαμμένη και κερωμένη και αυτή δεν ξέρω αν φαίνεται η διαφορά στην εικόνα, αλλά δεν την έχω καιρώσει ακόμα, την άφησα για να σας δείξω τη διαφορά. Βλέπετε, αυτή έχει πιο ατόφιο χρώμα, το Dusty Green, ενώ αυτή που την έχω καιρώσει με το άσπρο κερί φαίνεται πιο ασπρουλιάρα. Θα καιρώσω λοιπόν και αυτή, θα περιμένω μια μέρα και αύριο θα τις κάνω test drive, γιατί εδώ στην Κατερίνη θα βρέχει για 4 μέρες συνέχεια, δεν ξέρω τι καιρό θα έχει εκεί που είσαστε εσείς και θα σας πω πώς θα πάνε. Και πείτε μου και τη γνώμη σας για κάτι. Έδειξα τις μπότες σε μια φίλη μου και μην πάω, αυτές θα ήταν πολύ ωραίες αν έκανες πάνω λουλούδια, να τις κάνεις ανεξιάτικες, γιατί ταιριάζει με αυτό το χρώμα. Οπότε για πείτε μου και εσείς τη γνώμη σας στα σχόλια. Να τις αφήσω έτσι πως είναι ή να τις στολίσω. Αυτά για σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε. Ελπίζω να σας φάνηκε χρήσιμο το βίντεο και σας εύχομαι μια όμορφη και δημιουργική μέρα. Γεια σας.